Και εμείς και οι φίλοι μας οι Έλληνες θα είμαστε καλύτερα αν το πετύχουμε αυτό. Πιστέψτε με, για κάποιους στη χώρα μου είμαι ήρωας, για άλλους είμαι προδότης και ο Νίκος είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς στην Ελλάδα. Αν θα μπορούσα να γράψω τη συμφωνία μόνος μου θα ήταν μια καλύτερη συμφωνία από τη δικιά μου την οπτική. Αν ο Νίκος είχε το δικαίωμα να γράψει μόνος του, να τη συντάξει μόνος του τη συμφωνία θα ήταν μια καλύτερη συμφωνία από την ελληνική οπτική. Το γεγονός ότι έπρεπε να την συγγράψουμε και να συμβαστούμε και να προστατέψουμε ό,τι είναι πιο σημαντικό για την Ελλάδα και αντίστοιχα για την δική μου χώρα, αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί αυτή είναι η έννοια του συμβασμού. Αν σκεφτόμασταν μόνο πώς θα το εκλάβουν τώρα αυτό στην Αθήνα ή στα Σκόπια, δεν θα το είχαμε υπογράψει ποτέ το κείμενο. Αλλά σε 10 χρόνια, σε 5 χρόνια από τώρα, τα ωφέλη θα είναι τόσο μεγαλύτερα που θα κοιτάμε πίσω και θα αναρωτιόμαστε πραγματικά γιατί δεν το κάναμε αυτό 20 χρόνια νωρίτερα. Κύριε Δημητρόφ, σας καλωσορίζω στην συνεδρίασή μας και θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά και σας και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, για την ιστορικής σημασίας συμφωνία που συνυπογράψατε και την οποία, όπως διαπιστώνετε, χαιρετίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευελπιστώ ότι στο δημοψήφισμα που θα οργανωθεί σε ένα περίπου μήνα στη χώρα σας, αυτή η συμφωνία θα εγκριθεί από το λαό σας και έτσι η χώρα σας θα ονομάζεται από τούδε και στο εξής Βόρεια Μακεδονία, λύνοντας με έναν κοινά αποδεκτό τρόπο μια διαμάχη που ταλαιπώρησε τους λαούς μας και τις χώρες μας για πολλές δεκαετίες. Σημειώνω με ικανοποίηση την δέσμευσή σας ως κυβέρνηση να προωθήσετε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, την καταπολέμηση της διαφθοράς και το σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας σας, όπως και όλων των Δυτικών Βαλκανίων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση και το κόμμα μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουν ολόθερμα τη συμφωνία και περιμένουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στα δικά μας βήματα. Το ερώτημά μου είναι αν υπάρχουν χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που, κατά τη γνώμη σας, εργάζονται για να μην υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Κάποιες ερωτήσεις αναφέρθηκαν σε αλλοδαπή παρέμβαση. Υπάρχουν δυνάμεις που δεν είναι ικανοποιημένες όταν βλέπουν την επίλυση των προβλημάτων και την επίτευξη προόδου. Γιατί η συμφωνία δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορούν να μετακινηθούν προς την ορθή κατεύθυνση τα Βαλκάνια. Είναι πολύ καλή είδηση αυτή. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την πρέσβη της Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είναι μεγάλη χαρά για μας. Συμφωνία που επιτεύχθη, γιατί αυτό καθιστά όλη τη διαδικασία πιο λογική. Θεωρώ ότι θα είμαστε εξίσου χαρούμενοι μετά την 30η Σεπτεμβρίου και μετά το δημοψήφισμα. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνησή σας πρέπει να δεχτεί τα συγχαρητήρια για την ιστορική σημασία της απόφασης για την ονομασία και φυσικά έχετε την πλήρη στήριξη της πολιτικής μου παράταξης και ευχόμαστε να εξπεράσετε και το τελευταίο εμπόδιο της 30ης Σεπτεμβρίου και του δημοψηφίσματος. Συγχαρητήρια για την διαπραγματευτική σας τακτική και στους δύο πρωθυπουργούς της χώρας σας και της Ελλάδας. Κάνατε εξαιρετική δουλειά σε κάτι που για πολύ καιρό φαινόταν αδύνατο. Έχετε λοιπόν δώσει ένα νέο πρότυπο για το πώς μπορούν να ενισχύσει τα Βαλκάνια. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Είμαστε οι πιο συνεπείς προς την υποστήριξη της ένταξης της χώρας σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θέλω να σας συγχαρώ για την ιστορική διπλωματική νίκη
Και ελπίζω να σταθεί και με ένα πετυχημένο δημοψήφισμα. Σας καλωσορίζω. Αυτό ο 20 είναι και δικό σας, 20 και 20 του λαού σας. Είναι ιστορικό γεγονός το οποίο, στο οποίο αναφερόμαστε σήμερα και είναι σημαντικό να συγχαρούμε και εσάς και τους Έλληνες φίλους για αυτή την ιστορική συμφωνία. Κύριε Υπουργέ, το ότι είναι γεμάτη η αίθουσα σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον να ενταχθούν και η δική σας χώρα αλλά και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προσωπικά ως Έλληνας είναι ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον μου, διότι θέλω να υπάρχει μια λύση στο όνομα το δυτικό, στο θέμα της ονομασίας, αρκεί να είναι μια λύση εθνικά αξιοπρεπής για τους δύο λαούς, με σεβασμό στην πραγματική ιστορία, χωρίς τις καπηλίες της ιστορίας που ζήσαμε στο παρελθόν. Το λόγο στην κυρία Καϊλή. Από τους σοσιαλιστές, παρότι κάθεται στα έδρανα του ΕΛΚ. Ναι, είμαι επισκέπτρια εδώ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τον λόγο. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που οι γειτονές μας έχουν διάθεση διαλλακτική από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία και την πρόθεση φυσικά να ξεπεράσουν χαρακτηρισμούς αλυτρωτικούς αλλά και μια ρητορική που θα συμφωνήσω επί πολλά χρόνια πλήγωνε τις σχέσεις μας. Επιτρέψτε μου να πω επίσης ότι αισθάνομαι ότι είμαστε πολύ τυχεροί που η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει δείξει αυτή τη διάθεση μετά από πολλά χρόνια. Ρώτησα ένα κάτοικο της Νέας Υόρκης και ένα κάτοικο της Νέας Ζηλανδίας πώς ονομάζονται, πώς αυτοπροσδιορίζονται. Και μου απάντησαν Νεοϊορκέζος και Νεοζηλανδός. Με τη συμφωνία της 17ης Ιουνίου στις Πρέσπες μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης των Σκοπίων. Το κράτος ονομάζεται Βόρειος Μακεδονία. Εσείς πώς θα ονομάζεστε, Βορειομακεδόνας ή Μακεδόνας? Γιατί αν ονομάζετε Μακεδόνας, πρέπει να μας εξηγήσετε αν η εθνότητα που ζει σήμερα στην περιοχή της Σφύρων ήρθε τον 6ο μετά Χριστό αιώνα στην περιοχή, πώς γίνεται να ονομάζεστε Μακεδόνες? Εάν το θέμα με τη Μακεδονία ξεκίνησε από την τρίτη κομμουνιστική διεθνή, γιατί ο Στάλιν είχε κάποιες βλέψεις στο Αιγαίο εκείνη την εποχή, ή από τον Τίτο στα τέλη της δεκαετίας του 1940 που δημιούργησε μακεδονική εθνότητα, μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εκκλησία, γιατί αυτό πρέπει να είναι κομμάτι της συμφωνίας? Το κόμμα μου, η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια συμφωνία. Υπάρχουν κάποια λεπτά ζητήματα που εθίξαν προηγουμένως και εσείς επισημάνατε ότι ο αυτοπροσδιορισμός και η ταυτότητα είναι μία ιστορική διαδικασία. Μιλήσατε και για την Επιτροπή Κάρνεγκι. Ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε σωστά πράγματα, αλλά ο καθένας έχει το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Εάν ένας Μακεδόνας θεωρεί ότι είναι Μακεδόνας, μπορεί να λέει ότι είναι Μακεδόνας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει την ταυτότητα κάποιου άλλου ή και την ταυτότητα των θανόντων. Ήταν αυτή που ήταν. Τώρα αν ήταν μια δικτατορία, ο Τίτο, δεν ξέρω ποιος, όποιος και να ήταν, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει την ταυτότητα των νεκρών. Όταν όμως κάνουμε λόγο για έθνη, πώς θα αισθανόσασταν αν ο γειτονάς σας έλεγε ότι το έθνος σου είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα? Όλα τα έθνη είναι τεχνικά κατασκευάσματα. Και στη φιλοσοφική σκόψη είναι κατηγορία του 18ου και του 19ου αιώνα. Και όλα στηρίζονται από ένα αφήγημα. Το κλειδί εδώ είναι τα ιστορικά μας αφηγήματα να μην είναι ενάντια στους γειτονές μας, αλλά να τους συμπεριλαμβάνουν. Και αυτή είναι μια διαδικασία την οποία, από την οποία πέρασε και η Γαλλία και η Γερμανία και χρειάστηκαν δεκαετίες. Μην αναμένετε λοιπόν αποτελέσματα σε μία νύχτα. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα και θα φτάσουμε και στο στόχο μας. Αγαπητέ Υπουργέ Νικόλα Δημήτρου,
Μπορώ να πω εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην Επιτροπή μας ότι σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και όχι μόνο ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, αλλά και ως ενεργό μέλος της οικογένειας του ΕΛΚ και ως αντιπρόεδρος του κόμματος. Θα ήθελα προσωπικά να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για αυτό το ζωτικό δημοψήφισμα τον επόμενο μήνα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε.